Γεια σας! Είμαι Therapy Details, με λένε Κυριακή και σήμερα θα σας πω την εμπειρία μου από τις Πανελλήνιες. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου στο γενικότερο σύστημα που επικρατεί στην Ελλάδα, το οποίο θέλει να μας κάνει να θεωρούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι κάτι που θα καθορίσει τη ζωή μας και το μέλλον μας. Και δυστυχώς, σε ένα βαθμό, δυστυχώς ισχύει αυτό. Με ποια έννοια? Ότι εάν θέλεις να περάσεις σε μια σχολή, να γίνεις κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν περάσεις πανελλαδικές, τότε έχεις λίγο ένα θεματάκι, πρέπει να βρεις είτε μια ιδιωτική σχολή για να το κάνεις, αν έχεις τη δυνατότητα, είτε ένα κολέγιο, ή δυστυχώς μπορεί να χρειαστεί να ξαναδώσεις, που είναι μια κουραστική πολύ διαδικασία για τα παιδιά. Οπότε δυστυχώς επικρατεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Πόσες φορές έχω πει δυστυχώς? Τραγικό. Η νοοτροπία δηλαδή ότι η ζωή μας κρίνεται από αυτές τις εξετάσεις. Δεν συμφωνώ σε αυτό, τουλάχιστον βάσει της δικής μου εμπειρίας δεν ήταν έτσι. Και τώρα πάμε να σας πω λίγο πιο αναλυτικά το πώς έζησα εγώ το κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων. Μήπως βοηθηθεί κάποιος από εσάς να το δει και εκείνος λίγο καλύτερα. Να σας πω ότι εγώ ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν πάρα πολύ αγχώδες. Και στις εξετάσεις και γενικότερα με το σχολείο, το φροντιστήριο, γιατί φυσικά χωρίς φροντιστήριο έτσι δεν το συζητώ. Τουλάχιστον πριν από κάποια χρόνια που ήμουν εγώ, ήθελες οπωσδήποτε το φροντιστήριο. Και μάλιστα το περισσότερο άγχος ήταν για τις επιδόσεις του φροντιστηρίου, το πώς θα γράψεις τα τεστ του φροντιστηρίου, γιατί το σχολείο νομίζω για όλους μας ήταν έτσι λίγο πιο παραμελημένο. Με την έννοια ότι επειδή αφοσιωνόσουν στο φροντιστήριο, εκεί έκανες τα τεστάκια σου, εκεί σε προετοίμαζαν για τις εξετάσεις, το σχολείο ερχόταν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Οπότε είχα πάρα πολύ άγχος και την περίοδο πριν τις εξετάσεις και σε εξετάσεις δεν το συζητώ, είχα πάρα πολύ. Το οποίο είναι πάρα πολύ κακό και το λέω και στον εαυτό μου, το τελευταίο διάστημα προσπαθώ λίγο έτσι να το κοντρολάρω, αλλά το λέω και σε όλους εσάς που έχετε άγχος για τις εξετάσεις, γιατί και εγώ είχα και για τις ξένες γλώσσες που πήγαινα είχα άγχος. Και για τους υπολογιστές που πήγαινα για τις CDL είχα πάλι άγχος. Γενικά δηλαδή σε όλες τις εξετάσεις και στο πανεπιστήμιο αργότερα είχα άγχος και δεν χρειάζεται όλο αυτό. Και θα σας πω τη συνέχεια της ιστορίας να καταλάβετε γιατί ακριβώς το λέω. Εγώ λοιπόν ήθελα να περάσω οικονομικά, στην Αθήνα. Είχα το άγχος λοιπόν ότι δεν γίνεται να μην περάσεις, γιατί νούμερο 1 δεν υπήρχε περίπτωση να πάω σε κάποιο κολέγιο, ιδιωτική σχολή κτλ, οπότε αυτό το ξεχνούσαμε, και επίσης δεν υπήρχε και δυνατότητα να πάω στην επαρχία, σε περίπτωση που περνούσα, οπότε ήθελα να περάσω οικονομικά και στην Αθήνα. Και γι' αυτό λοιπόν είχα τόσο άγχος. Τελικά όντως πέρασα στην πρώτη επιλογή που ήταν οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Μια χαρά λοιπόν, περνάω στη σχολή. Όμως, για να περάσω στη σχολή αυτή, η ψυχολογική πίεση και η φθορά που είχα ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά άξιζε. Και το λέω αυτό πραγματικά σε όλους εσάς που αγχώνεστε το «Ναι, αλλά άμα δεν περάσω εκεί μετά τι θα κάνω?». Υπάρχει και αυτή η ερώτηση και το καταλαβαίνω και πολλοί κόσμος μπορεί να το σκέφτεται. Αλλά να σας πω, δεν χρειάζεται να φταρεί και η υγεία μας από αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα πιάνει πόνο στο στομάχι, είχα πονοκέφαλο, πτάγχος, δηλαδή. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα και το λέω αυτό σαν συμβουλή, γιατί πρέπει όλοι να πεμπλακούμε από αυτό το άγχος του πρέπει να γράψω, πρέπει να περάσω. Δεν λέω και οι γονείς μας και οι καθηγητές μας θέλουν το καλύτερο για μας και ίσως καμιά φορά δεν το δείχνουν με τον πιο κατάλληλο τρόπο και μπορεί καμιά φορά να γίνονται πιο πιεστικοί από ό,τι θα έπρεπε ή να έχουν λίγο περισσότερες απαιτήσεις, θα το πω. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλοι έχουν την εξυπνάδα, να το πω, την εργατικότητα που απαιτείται π.χ. για να γίνουν γιατροί. Και φυσικά έχουν όμως και το ψυχικό στένος για όλο αυτό. Γιατί προσωπικά εγώ, ας πούμε, και μαθήτρια του 20 να ήμουνα και να πέρναγα ιατρική, δεν το έχω σαν άνθρωπος. Με αίματα και τέτοια δεν είμαι ψύχρεμη, δεν θα μπορούσα. Οπότε πέρα από θέμα ικανοτήτων, είναι και θέμα του τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κάνει και γιατί είναι φτιαγμένος να κάνει. Εμένα μου άρεσαν τα οικονομικά, ήταν κάτι που μου τέριαζε, έτσι θεώρησα και όντως πέρασα. Στη σχολή φυσικά. Βλέπεις ότι τελικά όλο αυτό το άγχος που είχες για να περάσεις σε μια σχολή και να μπεις στο πανεπιστήμιο δεν είναι έτσι. Το πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, πολύ πιο χαλαρά. Δεν χρειάζεται η συνεχή παρακολούθηση να πηγαίνεις εκεί κάθε μέρα. Δεν λέω, βέβαια κάποιοι το κάνουν και μπράβο τους. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν το έκανα. Δεν εντάξει, όταν έχεις εργαστήρια και εμείς είχαμε εργαστήρια πληροφορικής. Έπρεπε να πας, δεν μπορούσες να λείπεις. Αλλά τα υπόλοιπα μαθήματα ήταν μαθήματα που εντάξει, και να πας σήμερα και να μην πας αύριο, μεθαύριο, να μην πας για κανένα μήνα, δύο.
δεν γινόταν κάτι. Θα το περνούσε το μάθημα με την έννοια ότι όμως θα έπρεπε να διαβάσει πολύ μόνο σου. Το πανεπιστήμιο στηρίζεται πιο πολύ στο να διαβάζει μόνο σου. Ενώ δυστυχώς το σχολείο μας έχει προετοιμάσει ότι πάντα διαβάζουμε με κάποιον. Δηλαδή, το εφροντιστήριο θα κάτσει να μας πει μπούρου μπούρου το μάθημα και μετά θα μας πει κάνε αυτές τις ασκήσεις. Θα έχουμε δηλαδή πλήρη καθοδήγηση. Το ίδιο και το σχολείο. Στο πανεπιστήμιο δεν είναι έτσι. Είναι τελείως απρόσωπο, μπαίνει ο καθηγητής μέσα, βγάζει εκεί λέει ότι έχει να πει, περνάει τις διαφάνειες και τελείωσε. Σου δίνει και στο τέλος 5 τόμους και σου λέει διάβασέ τα. Εγώ θα σου κάνω 10 ερωτήσεις, οι οποίες είναι και με κριτική σκέψη απάντηση. Οπότε πάλι δεν έχουμε το κομμάτι της αποστήθησης, γιατί στο σχολείο είχαμε να μάθουμε πράγματα, αυτό που λένε απ' έξω. Δηλαδή, συγκεκριμένες ορολογίες, συγκεκριμένα πράγματα, εντάξει, και σε μια σχολή. Ανάλογα και το είδος μπορεί να χρειαστεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν αυτή η πλειοψηφία. Στις περισσότερες εξετάσεις, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, ήταν με κριτική σκέψη, γενικότερα με την αίσθηση που λέμε: έχω την αίσθηση, γενικότερα με την αίσθηση που είχες από όλο το μάθημα και από όλους αυτούς τους τόμους που είχες διαβάσει, εάν φυσικά είχες προλάβει. Οπότε αυτό που θέλω να πω γενικά είναι ότι άλλες προσδοκίες έχουμε και τελικά άλλο καταλήγουμε. Στην περίπτωση τη δική μου λοιπόν, είχα τόσο άγχος. Περνάω τελικά στη σχολή. Στη σχολή πάλι όταν ερχόταν η εξεταστική, εκεί που όλη την περίοδο μια χαρά, χαχαχουχού, τρελό άγχος πάλι. Δηλαδή αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε. Και αυτό το έχουν πάρα πολλοί μαθητές, γιατί το σχολείο μας έχει κάνει να έχουμε τόσο άγχος. Και να ξέρουμε ότι από μια κακή μέρα που κάτι στραβώ, κρίνεται το μέλλον μας. Τελειώνω λοιπόν τη σχολή, δεν τελείωσα και στα 4 χρόνια και τελικά θέλω να πω ρε παιδιά ότι ποιο το νόημα, δηλαδή κάνω οικονομικά αυτή τη στιγμή. Όχι. Κάθομαι εδώ, κάνω μακιγιάζ και μιλώ σε εσάς για κάποια πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι πάντα σπουδάζουμε και θα κάνουμε αυτό που σπουδάσαμε, όχι γιατί δεν μας αρέσει, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο ευίωνα τα πράγματα ενδεχομένως στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οικονομικά για παράδειγμα, που έχω τελειώσει εγώ, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία που να έρθει να μου πει αχ, τι ωραία, θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Έλα να μας διαλέξει την καλύτερη. Ή αχ, έχω όλες αυτές τις συμμετοχές. Έλα να φτιάξουμε το ιδανικό πορτφόλιο για μένα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτόματα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, και πιστεύω γι' αυτό έχει και τόση άνοδο, γενικότερα τα επαγγέλματα τα πιο καλλιτεχνικά, θέλει να κάνει αυτό που του αρέσει. Εμένα μου αρέσει το μακιγιάζ. Είμαι καλή σε αυτό. Μου αρέσει να βάφω κόσμο. Το κάνω αποτελεσματικά. Τουλάχιστον έτσι μου λένε. Οπότε θεώρησα και έχω κάνει αυτή τη στροφή στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή, ότι εφόσον το μακιγιάζ είναι κάτι που με εκφράζει, τα καλλιτικά είναι κάτι που πάντα το αγαπούσα και ως φοιτήτρια και τώρα που δεν είμαι. Αυτό λοιπόν το έκανα επάγγελμα και είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό και μου αρέσει, έχει αποτέλεσμα. Και τώρα έχω κάνει και αυτό το νέο ξεκίνημα και στο YouTube εδώ, όπου μοιραζόμαστε μαζί αυτή την αγάπη μου για τα καλλιτικά. Και θέλω να καταλήξω με όλα αυτά να σας πω ένα συμπέρασμα. Ότι δεν χρειάζεται να φοβάστε τόσο πολύ αυτές τις εξετάσεις και να τρέμετε στην ιδέα της αποτυχίας. Γιατί ακόμα και από μια αποτυχία μπορεί να βγει τελικά κάτι πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν πέρασαν στη σχολή της επιλογής τους, δεν μπήκαν καν σε πανεπιστήμια και τελικά συνειδητοποίησαν όταν έκαναν αργότερα κάτι άλλο ότι κοίτα πώς θα φέρει η ζωή. Καλύτερα τελικά που έτυχε να μην περάσω και να ασχοληθώ με κάτι άλλο, γιατί τώρα ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να είχα κάνει. Αυτό μου ισχύει και για μένα. Γιατί και εγώ δεν ξέρω, αν έρχονταν μια εταιρεία και μου έλεγε Έλα να σε προσλάβουμε για οικονομικό σύμβουλο. Και εγώ θα το έκανα. Γιατί όντως μπήκα στη σχολή με αυτή τη λογική, την τελείωσα με την προοπτική ότι θα πάω σε κάποια εταιρεία για οικονομικά. Άσχετα που στην Ελλάδα όσοι κάνουν οικονομικά πηγαίνουν σε λογιστήρια. Είτε έχει τελειώσει τέλη λογιστική, είτε έχει τελειώσει οικονομικά. Οτιδήποτε σε λογιστήριο πα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό τόσο πολύ. Αλλιώς θα μπορούσα να έχω πάει σε τέλη λογιστικής που κάνεις και κάποια πρακτικά και είσαι και πιο ενημερωμένος. Μένα δεν με εξέφραζε αυτό και γι' αυτό έκανα αυτή τη στροφή. Οπότε να μην αγχώνεστε. Γενικά το άγχος είναι πάρα πολύ κακό, προκαλεί πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Σας λέω, εγώ είχα πολύ το στομάχι μου, το κεφάλι μου, γενικά επηρεάζει πάρα πολύ. Να κάνετε αυτό που εσάς σας εκφράζει. Σίγουρα απαιτείται διάβασμα, σίγουρα απαιτείται προσπάθεια για αυτές τις εξετάσεις. Και προς Θεού δεν σας λέω να μην ασχολείστε και δεν τρέχει τίποτα. Σαφώς και να ασχοληθείτε. Και εγώ ασχολήθηκα και εγώ αγχώθηκα και διάβαζα και παράτησα χόμπι που είχα εκείνη την περίοδο για να κάνω υποτίθεται το καλύτερο που θεωρούσα για μένα. Θέλω να σας πω όμως ότι είδατε ότι τελικά μπορεί να μην καταλήξετε σε αυτό όταν περάσουν κάποια χρόνια. Μπορεί να καταλήξετε σε κάτι άλλο. Οπότε να μην εγκλωβίζετε τον εαυτό σας στην νοοτροπία τη συγκεκριμένη. Ότι εξετάσεις είναι όλη μας η ζωή. Δεν είναι όλη μας η ζωή. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Η ψυχική υγεία είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν. Αυτή ήταν η εμπειρία μου.
από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ελπίζω έστω και στελάχιστα να βοήθησα λίγο όλους εσάς που είτε δώσατε τώρα εξετάσεις, έχετε αγωνία για τα αποτελέσματα, είτε θα δώσετε εξετάσεις την επόμενη χρονιά και είστε τώρα στη φάση των καλοκαιρινών και έχετε ήδη αγχωθεί, γιατί τουλάχιστον και εγώ είχα ήδη αγχωθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like και share αυτό το βίντεο και γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσουν και βίντεο έτσι πιο κοινωνικού περιεχομένου και αν θέλετε να κάνουμε κι άλλα, δώστε μου ιδέες και για άλλα τέτοια βίντεο να σχολιάζουμε διάφορα θέματα, είτε είναι έτσι επικαιρότητας ή όχι, είτε είναι ένα κοινωνικό θέμα που θέλετε να το συζητήσουμε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!